Μπλόκαρε η αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτη με απόφασή τη τη μετακίνηση τη λαϊκή του Μασταμπά έξω από το 10ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου και μετά από τι έντονε αντιδράσει κατοίκων και γονέων των μαθητών. Βαθιά ικανοποίηση για αυτή την απόφαση τη αποκεντρωμένη, η οποία προχώρησε στην ακύρωση τη απόφαση τη Δημοτική Αρχή. Πραγματικά θεωρούμε ότι είναι ζωτική σημασία να διασφαλιστεί η καλή λειτουργία τη μονάδα, διότι μια τέτοια απόφαση θα είχε πάρα πολλά προβλήματα. Στη λειτουργία την καθημερινή. Θεωρώ ότι η απόφαση από δίκη Κρήτη δεν πρέπει να εξέπληξε κανένα στο Δήμο Ηρακλείου, καθώ ήταν αναμενόμενη με δεδομένο ότι αυτή η απόφαση ήταν ενάντια στην κίνημη νομοθεσία για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών. Δεν προκύπτει από την υποέλεγχο απόφαση ότι πληρούνται οι προποθέσει των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 25 του νόμου 4849-2021 για τη μετακίνηση τη λαϊκή αγορά στην εν περιοχή. Σύμφωνα με τι οποίε οι χώροι λειτουργία των λαϊκών αγορών αφενό δεν πρέπει να εμποδίζουν την πρόσβαση στη σχολεία και να δυσχεραίνουν τη λειτουργία του και αφετέρου να παρέχουν Ελεύθερη και εύκολη πρόσβαση στο κοινό, περιλαμβανωμένων των ατόμων με αναπηρία. Την ανακούφιση του εκφράζουν γονεί, καθώ η λαϊκή αγορά θα επηρέαζε την πρόσβαση στο σχολείο, λέγοντα πω σε περίπτωση ανάγκη, ούτε ασθενοφόρο ούτε και πυροσβεστικό όχημα θα μπορούσε να προσεγγίσει το εκπαιδευτικό συγκρότημα. Σίγουρα ήταν θέμα ασφάλεια. Ε, υπήρχε μεγάλο πρόβλημα με το σχολείο. Εμεί εδώ έχουμε διάφορα παιδιά. Συμή υπάρχει παιδί το οποίο έχει θέματα με κρίση επιληψία. Εάν αυτό το παιδί πάθινε κάτι τετάρτη. Δεν θα μπορούσε να έρθει ασθενοφόρο, δεν θα μπορούσε να φύγει ασθενοφόρο. Πράγματι έγιναν πολλές προσπάθειες και πολλές επαφές με όλους τους αρμόδιους φορείς. Ε, το τέταρτο διαμέρισμα, με την τροχέα, με την... Την ίδια τη Δημοτική Αρχή και με την Αποκεντρωμένη. Αβάσταχτο για την περιοχή θα ήταν επίση το κυκλοφοριακό πρόβλημα που θα έφερε αναπόφευκτα η μετακίνηση τη λαϊκή αγορά, ενώ η όχληση κάθε Τετάρτη δεν θα επέτρεπε, όπω λένε, την ομαλή εκπαιδευτική διαδικασία. Όσοι θυμόμαστε τη λαϊκή αγορά, γιατί θα είναι η τέταρτη δεκαετία που λειτουργεί στην οδό Παραχαιοπούλου, γνωρίζουμε πολύ καλά το τι συμβαίνει στην ώρα λειτουργία των λαϊκών αγορών. Και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι θα πρέπει να εγκαταληφθεί η πρόταση όλη τη οδό Παραχαιοπούλου. Από την οδό Παπαναστασίου μέχρι και την Παναγία του Μασταπάκη, να, να, να ζητηθεί ένα άλλο χώρο. Και επιπλέον είναι το θέμα τη φασαρία. Έχει πολύ μεγάλη φασαρία. Η λαϊκή αγορά αναπτύσσεται κάτω από τα παράθυρα των, των αιθουσών, δεν μπορούν να γίνουν μάθημα. Και αν γονεί και εκπαιδευτικοί αισθάνονται δικαιωμένοι μετά την εξέλιξη, το ίδιο προσδοκούν και οι κάτοικοι των οδών που επί χρόνια φιλοξενείται η λαϊκή και που δικαίω από την δημοτική αρχή την απομάκρυνσή τη. Δεν μπορούμε να ζούμε στι πρακτικέ του 1990 και να πηγαίνουν τη λαϊκή αγορά πάνω κάτω στην Παρασιοπούλου. Πρέπει επιτέλου η Δημοτική Αρχή να βρει ένα μόνιμο χώρο να του έχει να παρέχει ασφάλεια, ρεύμα. Ίδρευση. Δεν θέλουμε να πάει σε κάποια άλλη σχολική μονάδα. Φυσικά θα ήμουν όλες οι σχολικέ μονάδε να είναι ασφαλείς. Νιώθουμε σίγουρα ικανοποίηση που η αποκεντρωμένη διοίκηση έκοψε την πρόταση του Δήμου. Η ευχάριστη, όπω τη χαρακτηρίζουν εξέλιξη, έρχεται μετά από πολλαπλέ ενέργειε και επαφέ που πραγματοποίησε ο Σύλλογο Γονέων και Κυδεμόνων.